Κέρευσον δεσποτάχιε τον ή προσφερόμενον σοι. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Έκα και υψηλό του της Ιερουσύνης υπούργημα, Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Κύριε Χαρίτωνα, σεβαστή των Πατέρων χωρία, αγαπητοί μου συγγενείς, φίλοι και αδελφοί, ίγκυ και η ώρα της εν θέω ευφροσύνης. Μου είναι πραγματικά δύσκολο να εκφράσω σήμερα με λέξεις τα αισθήματα που κυριεύουν την ψυχή μου, αισθήματα χαράς και αγαλίασης, αλλά και φόβο Θεού για το μέγα υπούργημα της ιεροσύνης. Αναλογιζόμενος το μέγεθος την αξία για το μεγαλείο της ιεροσύνης, αναμετρώ τις λιγοστές δυνάμεις μου και μπορώ να πω ότι δηλιάζω για το τόλμημα του εγχειρήματος. Στο μυαλό μου έρχονται συνεχώς τα λόγια της ευχής του της Μεγής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το γάρτι ακουνήν σημαίγαν και φοβερών και αυτές τα σε πουρανία δυνάμεις και τρέμουν για την αναξιότητά μου. Πώς είναι δυνατόν εγώ να εισέλθω εντες λαμπρό της οικομαγείου, πίεση και σύνδε προς ψάψω το ακύρατο σώμα του Ιησού Χριστού. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να παρακαλέσω για το έλεος της εσπραχνίας του και να ελπίσω στην Θεία Χάρη πάντοτε τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Για μένα σήμερα είναι η προσωπική μου πεντηκοστή, η αλλίωσή μου, η κλίση μου στην ζωή της Εκκλησίας από μια άλλη θέση ανώτερη, διακονίας και προσφοράς, από αυτή που μέχρι σήμερα υπηρέτησε στο ιερό αναλόγιο. Καλούμαι να εγκαταλείψω πλήρως το εγώ μου και η ζωή μου να δοθεί εξ ολοκλήρου στη διακονία της Εκκλησίας και του Επισκόπου μου. Με την χάρη του δωρεού δόντου Ιησού Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου και τις προσευχές όλων σας, ελπίζω και εγώ να μεταφέρω να φτάσω όταν έρθει η ώρα στα σαυλάς του Κυρίου μας, ώστε εκεί να παραδώσω αυξημένα τα θάλαντα που εκείνος με εμπιστεύτηκε. Για την πνευματική αυτή προετοιμασία μου από τα παιδικά χρόνια, ως σήμερα συνέβαλε ένα πλήθος ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, ώστε η Εκκλησία να μου εμπιστευτεί και να μου αναθέσει αυτή τη διακονία. Στους αγαπημένους φίλους και συμπατριώτες μου από τον Κλινοβό, που υποβλήθηκαν στην ταλαιπωρία να ταξιδέψουν σήμερα στο Βροχογιάννη και να είναι κοντά μου αυτές τις ώρες, αλλά και σε όλους τους τουρτζόντες και κλινοβίτες όπου και αν βρίσκονται, εκτός από τους θερμές μου ευχαριστίες για την αγάπη τους, την οποία αρκετές φορές μου έχουν δείξει, με κάθε τρόπο όλα αυτά τα χρόνια έχω να πω το εξής. Το γεγονός ότι χειροτονούμε στην ευλογημένη και αγιοτόπο Μητρόπολη της Ελασσόνας δεν σημαίνει ότι ξεχνώ ποια είναι η πατρίδα μου, από πού προέρχομαι και πού έχω μεγαλώσει. Ο νους και η καρδιά μου θα βρίσκονται διαρκώς κοντά σας και δεν θα πάψω ποτέ να νοιάζομαι για όλους σας. Θα εύχομαι και θα προσεύχομαι στον Θεό για όλους τους συμπατριώτες. Με πολλή αγάπη και ενθύμηση μνημονεύω και πάντα θα προσεύχομαι για την ανάπαυση της ψυχής τους, την αγαπημένη μου μακαριστή Κλεοπάτρα και τον γέροντα σύζυγό της Γεώργιο, που διακόνησαν τον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής Κλινού, όπου ο μικρό παιδάκι μου εκεί και στη χάρη της ανέβηκε στο αναλόγιο και στο ιερό μύθηκα στα εκκλησιαστικά πράγματα. Στα σαυλάς του Κυρίου όμως να είναι αναπαυμένες και οι ψυχές των δύο ιεροψαλτών Ιωάννη Φίλου και Σωτηρίου Μούτου, τους οποίους έμαθα να διακονώ στο αγαπημένο μου αναλόγιο. Μπορεί να μην πρόλαβα να γνωρίσω τον σεβάσιμο παππού μου, πατέρα Ευάγγελο Σαμαρά, ιερέα, ο οποίος άφησε αγαθή μνήμη και ήταν υπόδειγμα κληρικού. Ωστόσο, υπόσχομαι να βαδίσω στα βήματά του, ώστε να ευχαριστήσω Θεό και ανθρώπους. Μνήστε, Κύριε, και υπέρανα πάσεω των κοιμημένων παππούδων μου, Πρεσβυτέρας Ευαγγελίας και Νικολάου και Μαρίας. Πάντα θα κρατώ ως όριο φθαλμού τα λόγια του που πολλάκι σε με ευεργετήσαντος μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλιότητος και Φαναριού Θεσσάλων. Κυρίου Κυρίλου, παιδί μου Ευάγγελε, ό,τι και να κάνεις τη ζωή σου να βρίσκεσαι στον δρόμο του Θεού και ποτέ να μην παραστρατήσεις από εκεί. Πολύ αγαπημένα μου γέροντα, να ξέρεις ότι η θύμησή σου θα βρίσκεται πάντοτε στην καρδιά μου. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την όλη μέχρι σήμερα προσφορά τους προς το πρόσωπό μου, τόσο τον αγαπητό υποδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης και Σταυρών Βασίλειο Παπαγιάννη, αλλά και των πνευματικών μου συνοδικών Δημήτριο Καραγιάννη, όσο δε για τον τρίτο μου αδελφό Ευάγγελο του Χρήστου Σαμαρά, ό,τι και να πω θα είναι λίγο μπροστά στη στήριξη που μου προσέφερε και εξακολουθεί να μου προσφέρει απλόχερα μέχρι σήμερα. Για τη μητέρα της συζύγου μου, την αγαπητή μου πεθερά Αργυρό, ό,τι και να πω είναι λίγο. Την ευχαριστώ για όλα όσα έχει προσφέρει σε εμάς και στα παιδιά μας και ξέρω ότι σήμερα θεωρεί μεγάλη ευλογία που το τέταρτο παιδί της γίνεται διάκονος. Θεωρώ μένα χρέος να ευχαριστήσω εκ βάθους ψυχής
τους δύο γονείς μου, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Σαμαρά και πρεσβυτέρα Σοφία, στους οποίους οφείλω το ζει. Το όνειρό σου, σε μπροστά μου, πατέρα, να ιερωθώ, γίνεται πραγματικότητα. Θα θυμάμαι και θα κρατώ πάντα στο νου μου τις συμβουλές σου, οι οποίες θα είναι οδηγός και βοηθός στη νέα ιερατική μου πορεία. Δίδαξες και εξακολουθείς να διδάσκεις ήθος με το παράδειγμά σου ως κληρικός, αλλά και πατέρας λογικός, τόσο για το πρόσωπό μου, όσο και για τα αδέρφια μου. Με χαρά και λαχτάρα θα περιμένω να χωρέσω το ιερό πετραχύλι για να συλλειτουργήσουμε μαζί. Όσο για σένα, αγαπημένη μου μητέρα, θέλω στην προσευχή μου και ξέρω ότι πάντα θα την έχω για να με ενδυναμώνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στη δύσκολη και στενή βοδό που θα δούμε να καλύσω, που θα καλούμε να βαδίσω. Πολύ ευχαριστώ για τα αγαπημένα μου αδέρφια Ευαγγελία και Χρήστο, καθώς και τις οικογένειές τους, που πάντα σε όλα μου τα βήματα ήταν εκεί και στήριζαν τις επιλογές μου με πολύ αγάπη και ανίστακτη φροντίδα. Ακόμη και τον Βενιαμίν της οικογένειας, τον μικρό μου αδερφό Νικόλα, παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, με βοηθάει και πάντα είναι δίπλα μου σε ό,τι χρειαστεί. Πάντα θα είστε στην προσωπική μου προσευχή αλλά και στο ιερό θυσιαστήριο. Για τον πνευματικό μου πατέρα, ιερέα πατέρα Γεώργιο Σκούλα, αναπέμπω ευχαριστίες που συμμαρτύρησε ώστε να εισέλθει έλθει στα ενδότερα του καθαπετάσματος και από την καρδιά του εξέφρασε προς το πρόσωπό μου την εμπιστοσύνη του στην απόφασή μου να ιερωθώ. Θα προσεύχομαι πάντα και υπέρ αναπαύσεως των δύο, των ψυχών των δύο αγαπημένων του παιδιών που βρίσκονται στην θριαβέμπουσα εκκλησία από τόσο νωρίς αναμένοντας την κοινή ανάσταση. Ο φιλετικός αναπέμπω θερμές ευχαριστίες και προς τον κολλιό μου, γέροντα σεβασμιότατο Μητροπολίτη πρώην Τρίκης Κρυσταγών κύριο Αλέξιο, από τα στιγμίους κύριος του οποίου χειροθετήθηκαν αγνώστες κατά το έτος 1989 στην Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων Πέτρο και Παύλου Κλινού. Ήρθε η ώρα να αναφερθώ στην πολύ αγαπημένη μου σύντροφο τη ζωή, στην Γρηγορία. Ρία μου, ο καλός Θεός μας ένωσε με τα ιερά δεσμά που κάνω εδώ και 5 χρόνια και από εκείνη την ημέρα έχει αλλάξει όλη μου η ζωή. Η αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου για μένα αλλά και για τα δυο μας παιδιά, τον Γεώργιό μας και την Αργυρό Σοφία, εκδηλώνεται κάθε ημέρα και κάθε στιγμή. Πολλά μπορώ να πω για σένα, αλλά ακούμε σε αυτό που λέγεται ότι η σιωπή είναι χρυσός. Ευχαριστώ τον Θεό που ήρθε στον δρόμο μου και ίσως τη λοβάτη μου. Ξέρεις και ξέρω πως η απόφασή μου αυτή εν πολύ στηρίζεται στην παρόντρυνσή σου. Πολύ σε ευχαριστώ γι' αυτό. Για τον επίσκοπο της καρδιάς μου, τον δεσπότη μου, τον σεπτό μας ποιμενάρχη, τι να πω. Η γνωριμία μας μετρά σχεδόν 23 χρόνια πριν, όντας συμφοιτητές στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, μόλις βρεθήκαμε ξανά το 2013, όντας πρωτοσύγκυρος, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και με περισσή και πατρική αγάπη με ενωθέτησε και με ενδυνάμωσε στην απόφασή μου να χειροτονηθώ κληρικός. Σεβασμιότατε, ήρθε η ώρα να δεχθώ από τα τίμια χέρια σας τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης και σας διαβεβαιώ ότι θα σταθώ αντάξιος της τιμής που εμπιστευτήκατε. Με τη χάρη του Τριαδικού Θεού, της Κυρίας Θεοτόκου, της Αγίας Οσίου Παρθενομάρτυρος και Αθληφόρου Παρασκευής, του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά, εξινόμπης του Πόντου, αλλά και των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, γεννηθεί το θέλημά σου. Αμήν.